Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καλώντας το βήμα την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη. Η κυρία Καρδαμίτση Αδάμη ήταν καθηγήτρια στο Εθνικό Μεθόδιο Πολυτεχνείο. Δίδαξε ιστορία αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικές συνθέσεις. Και επίσης είναι υπεύθυνη μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας, τα αρχεία της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής στο Μουσείο Μενάκη. Έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες. Δεν θα τις απαριθμίσω γιατί είναι τρομακτικός ο αριθμός. Θα χαρούμε πάντως να την ακούσουμε απόψε. Θα μας μιλήσει με θέμα ο Μάριος Καρδαμίτσης στις Σέρες. Την αφήνω να μας πει ποιος είναι ο Μάριος Καρδαμίτσης. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Πρέπει να πω πολλά ευχαριστώ στην κυρία Λέκα Καραδίμ-Γερολύμπου και στη συνάδελφο Λίλα Θεοδωρίδου, γιατί νομίζω ότι αν δεν με είχαν πιέσει, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Είναι κάποιες φορές που είναι δύσκολο να μιλήσεις για κάποια πράγματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι είμαι αρκετά συγκινημένη και για το θέμα, αλλά γιατί έτσι όπως το έφερε η τύχη, η απόψινή τελευταία συνεδρία αρχίζει με τον Μάριο Καρδαμίτση στις Σέρες, την περίοδο του Μεσοπολέμου, και τελειώνει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στις Σέρες, την περίοδο του Μεσοπολέμου πάλι. Δύο ανθρώπους που ήταν πολύ νέοι τότε, δύο επιστήμονες που βρεθήκανε, συνδεθήκανε με μια πολύ στενή φιλία που δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα έχουμε τον έναν να ανοίγει και τον άλλο να κλείνει τη συνεδρίαση, που νομίζω ότι παρά τις όποιες διαφορές τους κράτησε ακέραια μέχρι το θάνατο του Μάριου Καρδαμίτσου, του πατέρα μου. Η σημερινή μου παρουσίαση θα είναι λίγο διαφορετική από όσες κάνω. Καταρχήν δεν είναι αρχιτεκτονική. Παρόλο που στηρίζεται σε πραγματικά τεκμήρια, φοβάμαι ότι σε κάποια σημεία μπορεί να μην απέχει πολύ από μυθοπλασία, αφού για να τη γράψω χρειάστηκε να ανατρέξω σε μνήμες παιδικές, από αυτές περιγράφει τόσο ωραία η Ζωακλίν Ντερομιλή στο βιβλίο της «Όταν η μνήμη αποκαλύπτει», και να ανοίξω παλιούς φακέλους, να ξεφυλίσω παλιά λευκώματα, να ξεφυλίσω το αρχείο του πατέρα μου, που ομολογώ ότι ενώ έχω όλη μου η ζωή περνάει στα αρχεία των άλλων, δεν είχα τολμήσει ποτέ μου να τα ανοίξω. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά το Μάρτιο του 1910, όταν γεννιέται ο Μάριος Καρδαμίτσης, και μετά από εξετάσεις, το 24 μπαίνει στο Πολυτεχνείο 14 ετών ως κατοίκον διδαχτής και παίρνει το πτυχίο του 19 ετών το 1929. Δύο χρόνια πριν πάρει το πτυχίο του, είχαμε την μεγάλη επιδημία του δάγκυλου στην Αθήνα, οπότε ο πατέρας του πεθαίνει και έτσι ήδη σε ηλικία 17 ετών αναλαμβάνει αυτόματα την ευθύνη μιας ολόκληρης οικογένειας, προστάτης τεσσάρων γυναικών. Μέχρι εδώ η ιστορία είναι απόλυτη τεκμηριωμένη. Εδώ αρχίζει και μπαίνει και η μνήμη. Την περίοδο αυτή βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ο ξάδελφος της μητέρας του. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι το εκλογικό βιβλιάριο που πρωτοέβγαλε στις Σέρες, γιατί όταν ήρθε, ήρθε ανήλικος. Και ο Ανδρέας Λευτεριώτης, ο θείος του, ο οποίος ήταν περιφερειακός μηχανικός Βορείου Ελλάδος στην εταιρεία Προμηθέας. Προηγουμένως είχε χρηματίσει μηχανικός δημοσίων έργων, για το Λευτεριώτη μιλάω, του Υπουργείου Συγκοινωνίας, του Προδρόμου του Υπεχοδέου ουσιαστικά, προϊστάμενος γραφείου σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης, την περίοδο που Εμπράρ έκτιζε τη Θεσσαλονίκη και συνεργάτης, και στη συνέχεια ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες υδραυλικών σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης και έργων οδοπίας στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Ο Ανδρέας Λευτεριώτης, λοιπόν, που την περίοδο αυτή εργαζόταν στη Μακρύ Σκεσία ως τεχνικός αντιπρόσωπος, είναι αυτός που συστήνει τον πατέρα μου στους υπεύθυνους της εταιρείας, που έχει αναλάβει την κατασκευή του προσφυγικού συνοικισμού της πόλεως Σερών, ένα έργο αξίας 5 εκατομμυρίων
δραχμών ως υπεργολάβος. Ο Μάριος Καρδαμίτσι εγκαθίσταται στις Σέρες το 1929, όπου σταδιακά θα μεταφερθεί και η οικογένειά του. Θα παραμείνει στην πόλη για 7 χρόνια, από το 1929 μέχρι το 1936, και θα συνδεθεί με νέους επιστήμονες και θα συμμετάσχει ενεργά στην κοινωνική ζωή της πόλης. Οι Σέρες, όπως ξέρετε, έχουν απελευθεί από τους Βουλγάρους 10 μόλις χρόνια πριν. Όταν ανακαταλήφθη η πόλη υπό των Ελλήνων το 1918, διαβάζουμε σε τουριστικό οδηγό της εποχής, ήρχισαν εκ νέου να αναζεί, να κτίζεται με ωραία ρημοτομία, πλατείς δρόμους και πλατείας. Είναι ο οδηγός της Ακροπόλεως το 1936. Σε αυτή λοιπόν την αναβίωση συνετέλεσε στο μέτρο που ήταν δυνατόν, βάζοντας το δικό του λιθαράκι ο πατέρας. 19 μόλις χρονών, όπως είπαμε, είναι η πρώτη φορά που εγκαταλείπει το σπίτι του για να εγκατασταθεί στην επαρχία. Ο Ανδρέας Λευτεριώτης καθησυχάζει τη μητέρα του, διαβεβαιώνοντάς την ότι του βρήκε σπίτι και του εξασφάλισε τροφή. Είναι ένας χρόνος σχεδόν λίγο μετά από την απελευθέρωση της πόλης. Η θητεία του εδώ, λέει, και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτό το κομμάτι, θα του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη ζωή του και θα το καταλάβει αργότερα, γιατί βλέπει στο έδαφος αυτά που διάβασε και αυτά που θα εξακολουθήσει να κάνει εδώ στο γραφείο, χωρίς να ξέρει τι είδους πράγματα είναι στην πραγματικότητα, όπως όλοι μας όταν τελειώνουμε από το Πολυτεχνείο. Και όταν φύγει από κοντά μου, δεν θα του φαίνονται μεγαθύρια, αλλά θα έχει πεποίθηση στον εαυτό του. Και είχε απόλυτο δίκιο. Στις Σέρες ο Μάριος Καρδαμίτσι πήγε παιδί και έφυγε άνδρας. Πήγε απόφυτος σχολής πολιτικών μηχανικών και έφυγε έμπειρος πολιτικός μηχανικός. Ίσως γι' αυτό να μιλούσε πάντα με αγάπη για αυτές. Το 1930 διορίζεται μηχανικός της Προμηθέας, ως προϊστάμενος αρχικά του Συνεδρίου Μελετών Οδοποίησης, στη χάραξη της οδού Καβάλας, Ξάνθης, δράμας Καβάλας, συνολικού μήκους 45 χιλιόμετρων. Και στη συνέχεια ως προϊστάμενος γραφείου κατασκευών των ομών Σερών Δράμας, την κατασκευή Σερών Νιγρίτη, σιδεροκάστρου συνόρων, βουλγαρικών βεβαίως συνόρων, Σερών Δράμας, δράμας Καβάλας. Η κατασκευή των οδών αυτή, συνολικής αξίας 58 εκατομμυρίων δραχμών, περιελάμβανε και την κατασκευή πολλών γεφυρών, ανοίγματος 50 και 8, ανοίγματος 20-40. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο 29 γέφυρες πάνω από 40 μέτρα υπήρχαν σε όλη τη χώρα. Δεν το ήξερα και πραγματικά νιώσα ιδιαίτερα περήφανη όταν κατάλαβα ότι το 1/4, το 1/3 περίπου αυτών των γεφυρών είχε χτίσει ο πατέρας. Η κατασκευή γεφυρών ήταν από τα αγαπημένα του έργα. Η στιγμή του ξεκαλουπώματος, μας έλεγε, ήταν συγκλονιστική και μας διηγόταν την ιστορία του γεφυριού της Άρτας. Το καμπάρι του ήταν η γέφυρα του Μόρνου στην Αυπακτία. Ένα πραγματικά πανέμορφο γεφύρι με 5 μεγάλα τόξα, 45 μέτρα το κάθε τόξο, συνολικού ανοίγματος 225 μέτρων. Είναι η τρίτη σας αδελφή, συνήθιζε να μας λέει, της αδελφής μου και εμένα. Τα επόμενα χρόνια, πάντα ως προϊστάμενος του Γραφείου Κατασκευών της Προμηθέας, θα συνεχίσει την κατασκευή των εδών Σερών Ιγρήτης. Εδώ είναι η επένδυση των Μπρανών. Σερών Ιγρήτης και πάλι γέφυρες, Σερών Σιδεροκάστρου, Σερών Δράμας και μιας μεγάλης γέφυρας αξίας, συνολικού ανοίγματος 120 μέτρων. Σε συνεργασία με το γραφείο του Αλέξανδρου Καλκάνη, με τον οποίο πρέπει να γνωριζόντουσαν από την κατασκευή του προσφυγικού οικισμού Σερών, αναλαμβάνει την κατασκευή γέφυρα στη Βηρώνη επί της εκτροπής του Στριμώνα, συνολικού ανοίγματος 320 μέτρων, αξίας 11 εκατομμυρίων δραχμών, ως υπεργολάβος των εταιριών Μόγκς και Ούλεν. Ως υπεργολάβος πάντα των Μόγκς και Ούλεν, αναλαμβάνει την κατασκευή βοηθητικών διορίγων και ξύλινων γεφυρών σε παραποτάμους του Στριμώνα. Είναι η εποχή που διευθετείται η κήτη του Στριμώνα, ένα μεγάλο σημαντικό έργο,
που απέδωσε στην καλλιέργεια ένα μεγάλο αριθμό στρεμμάτων και βοήθησε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το τεύχος του Δεκεμβρίου του περιοδικού Έργα, που είναι το περιοδικό των τεχνικών, ο πρόδρομος των τεχνικών χρονικών, πριν ακόμη βγουν τα τεχνικά χρονικά, το 1925 διαβάζουμε. Σήμερα γίνονται στη χώρα μεγάλα έργα οδοποίησης. Έκταση 1.600 χιλιόμετρων και αξίας 1 δισεκατομμυρίου κατά προσέγγιση δραχμών. Μέσα σε αυτά τα έργα περιλαμβάνονται και οι οδοί που αναφέραμε, Σερώνη Γρήτας, Δράμα Σερών, Δράμα Καβάλα, Σερών Κούλας. Στο ίδιο δετεύχος τονίζεται ότι ήταν η παρούσα περίοδος της εντατικής εκτελέσεως μεγάλων δημοσίων έργων, μία μοναδική ευκαιρία προς τη δημιουργία αρτίων εντοπίων τεχνικών οργανισμών, που όμως δυστυχώς τη χάσαμε σε μεγάλο βαθμό με την ανάθεση δημοσίων έργων αξίας πολλών εκατομμυρίων σε ξένους επιχειρηματίες. Στα τέχη των έργων αυτής της εποχής, τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο είναι οι μεταφορές, τα σειροδρομικά έργα, τα λιμενικά έργα, η οδοπία, η γεφυροπία, τα υδραυλικά, οι τηλεπικοινωνίες, η πολυοδομική οργάνωση, η οργάνωση των προσφυγικών συνοικισμών και η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Είναι τα θέματα που κατέχουν την πρώτη θέση και δημοσιεύονται με αναφορές στη χώρα και παραδείγματα από την Αλλοδαπή. Από το 1927 μέχρι το 1932, που θα κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος των τεχνικών χρονικών, η τεχνική κίνηση της χώρας αποτυπώνεται στα έργα. Και είναι αυτή ακριβώς η περίοδος και αυτά ακριβώς τα έργα που εκτελεί ο πατέρας στη Μακεδονία. Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρεμβάλλουμε εδώ μια επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Χριστομάνου, το Μάιο του 1929. Την εποχή που ιδρύεται ουσιαστικά το τεχνικό επιμελητήριο. Είναι της πάση γνωστόν ότι της ημετέρας κοινωνίας δεν ανεγνωρίστη εγκαίρως η αξία των τεχνικών επιστημόνων ή στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ζωής. Δια τούτο άλλωστε, προετών, το επάγγελμα των ιδιωτών επιστημόνων, παρόλο το ευάρθμον αυτών, διέτρεξε κρίση σημαντική και μεταχαρακτηριστικής ευκολίας, αυτοετιτλοφορεί το μηχανικός ο τυχαίος εμπειροτέχνης. Στη συνέχεια και αφού πια αναγγείλει την ίδρυση του τεχνικού επιμελητηρίου, Ένωση Παντών των Ελλήνων Τεχνικών Επιστημόνων, τονίζει τη σημασία που έχει αυτό για την πρόοδο της χώρας, επί των γενικότερων ζητημάτων των ενδιαφερόντων οπωσδήποτε τους τεχνικούς επιστήμονες. Έκρινα χρήσιμη αυτή την παρένθεση, παρόλο που δεν ήταν πολύ μικρή, αλλά μπορεί να κάνει κατανοητή τη θέση και την προσφορά των Ελλήνων τεχνικών στην Ελλάδα αυτή την περίοδο του Μεσοπολέμου, που αλλάζει από εμπειρωτής πλέον σε σοβαρός επιστήμον. Η παιδιά στον Σερών κατακλείζεται ευκόλως και ταχύτατα. Διαβάζουμε και πάλι στις εφημερίδες. Ο Στριμών, ιδίως κατά τις εποχές των πλημμυρών, μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ηλίου, σάμου και κροκαλών. Ούτω προσχώνεται διαρκώς η κυρία Κίτη του ποταμού, η οποία αλλάζει συνεχώς διαδρομή. Για την υποεκτέλεση έργων προβλέπεται η διευθέτηση της Κίτης του Στριμώνος και θα εκβάλει εις τη λίμνη της Κυρκίνης, η οποία θα διευθετηθεί για τη κατασκευή αναχώματος επί της αριστεράς Κίτης του ποταμού και βορείως της εκβολής εναυτών του ποταμού Κερκινίτη. Πρέπει να ομολογήσω ότι μόνο τότε, διαβάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, μπόρεσα να καταλάβω τη σημασία των τεχνικών έργων, γιατί ως συνήθως οι αρχιτέκτονες σνομπάρουμε λιγάκι τους πολιτικούς μηχανικούς και έτσι ελάχιστα γνώριζα πράγματι πριν από αυτήν την έρευνα για το μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο του στην περίοδο αυτή. Η επαφή του Καρδαμίτση με τα ζητήματα οδοποίησης θα τον πλουτίσει με γνώσεις και εμπειρία. Έτσι που λίγο χρόνια αργότερα,
όταν μετά τον πόλεμο αναλάβει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Νοικοδομήσεως, θα γράψει στην εισαγωγή σχετική με την οδοπία έκθεσή του. Via Vita λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ο πιο καλός οργανωμένος λαός της αρχαιότητος, και οι κατοπινοί αιώνες ενισχύσαν το ρητό αυτό, έτσι που μερικές φορές να λένε «Πες μου πόσα χιλιόμετρα δρόμους έχει ένα κράτος για να σου πω το βαθμό του πολιτισμού του». Ίσως αυτό να είναι υπερβολικό, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι χωρίς συγκοινωνίες δεν μπορεί ένας τόπος ούτε στον τεχνικό πολιτισμό να προδέψει, ούτε να αναπτύξει τις πνευματικές του ικανότητες. Δεν χρειάζονται πολλά παραδείγματα, γιατί αυτά βρίσκονται εύκολα σε όποιον θέλει να παρατηρήσει λίγο γύρω του. Δεν υπάρχει ζωντανότερο παράδειγμα από τη διαφορά που παρουσιάζει η σημερινή κατάσταση σε μερικά χωριά που απέκτησαν τα τελευταία χρόνια μαξιτούς δρόμους από την κατάσταση που βρισκόντουσαν πριν 5 και 10 χρόνια πριν γίνουν οι δρόμοι. Και σνομπάροντας λίγο τους Αθηναίους, τελειώνει. Όποιος δεν μούχλιαζε στα καφενεία της Αθήνας, αλλά έχει γυρίσει λίγο την παραγωγική επαρχία, ίσως να μην χρειαζόταν τον πρόλογο αυτό. Παράλληλα με τα έργα οδοπίας, ο Καρδαμίτσης κτίζει 4 σχολικά κτίρια σε χωριά του νομού Σερών. Πρόκειται για το τετρατάξιο διδακτήριο Χρυσοχοροφών Σερών και άλλα 3 για τα οποία όμως δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Κτίζει επίσης το συγκρότημα του ξενοδοχείου Λουτρών Σιδεροκάστρου, εστιατόριο ξενοδοχείου Λουτρά. Συνεχίζει την κατασκευή των οδών Σιρών Σιδεροκάστρου. Μελετά επίσης την κατασκευή της οδού Σερών Σιροδρομικού Σταθμού και μελετά και κατασκευάζει το ναό του προφήτη Ηλίας στην πρώτη Παγκαίου, καθώς και διάφορες ιδιωτικές κατοικίες, 4 στις Έρες και 3 στη Δράμα. Στο αρχείο του ενετόπισα τα σχέδια των ιδιωτικών κατοικιών Θεοπέμπτης Γούτα, Κωνσταντίνου Σταμούλη, Τάφ Παπαλεξίου και Χ Παπαβασιλείου, δεν ξέρω αν τους ξέρετε, εγώ δεν τους ξέρω, και μία ακόμη ανώνυμη. Όλα τα παραδείγματα είναι διόρροφα και παρόμοιας μορφολογίας, που ναι μεν παραπέμπει στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, στο μοντέρνο κίνημα, θέλετε, που έχει πια φτάσει στη χώρα, αλλά είναι αρκετά πιο βαριά. Πρόκειται για αμυγείς μεσοαστικές κατοικίες. Είναι όλες σχεδιασμένες από έναν αρχιτέκτονα μεταξά, τον οποίο δεν μπόρεσα να προσδιορίσω. Την εποχή αυτή υπάρχουν 4 μεταξάδες στο τεχνικό επιμελητήριο. Νομίζω ότι είναι ή ο Νικόλαος Μεταξάς, που έκτισε το 31 στη Θεσσαλονίκη το σπίτι του γλύπτη Ιωάννη Καρανικόλα, στην ίδια μορφολογία, ή πιθανόν ο Μάκης Μεταξάς, ο ανιψιός του περίφημου Αναστάση Μεταξά, που δουλεύει για ένα διάστημα στην περιοχή. Ένα ακόμη σχέδιο που εντοπίστηκε στο αρχείο του, του ίδιου πάντα αρχιτέκτονα, είναι πολύ πιο προσεγμένο, είναι η μία όψη και η άλλη. Απεικονίζει ένα μεγάλο κτίριο, του οποίου η χρήση δεν προσδιορίζεται. Η ιδιαίτερα προσεγμένη σχεδιασή του σε σχέση με τα άλλα, μολύβια, κουαρέλα σε χρώμα σέπια, μαρτυρά ότι μάλλον πρόκειται για κάποιο σχέδιο πρόταση για δημόσιο κτίριο ή το κτίριο μιας μεγάλης εταιρείας. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Είναι προφανές ότι τόσο το μοντέρνου κλασικισμού κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, που κτίστηκε το 1927, όσο και το κτίριο της Αγροτικής και τα γραφεία John και Monks και Ullen και Sons, έχουν διαμορφώσει μια κάποια αισθητική στην αστική κοινωνία των Σερών. Υπάρχει ακόμη ένα διόροφο κτίριο με μεικτή χρήση, που πρέπει όμως να είναι στη Δράμα. Είναι σχέδιο οικίας Ξενοφόντος Καρκαντζού. Τέλος υπάρχουν τα σχέδια για τα τηλεφωνικά κέντρα της Ξάνθης και της Δράμας, τα οποία σχέδια έρχονται απευθείας από την ανώνυμη τηλεφωνική εταιρεία. Τι είπατε? Η τελευταία λογικά μελέτη και η μόνη που φέρει την υπογραφή του πατέρα μου ως συντάξαντα μηχανικού, δηλαδή αρχιτέκτονα και μηχανικού, είναι αυτή του Ιερού Ναού της πρώτης που σας έδειξα. Δεν πρόκειται προφανώς για ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα,
αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πρωτοποριακή η στατική μελέτη του ναού και το πάχος του κεντρικού τρούλου που ξεκινά από 25 εκατοστά για να φτάσει στα 20 στο ανώτερο σημείο. Πέρα όμως από τα συγκεκριμένα τεχνικά έργα, ο νεαρός μηχανικός συμμετέχει ενεργά στην τεχνική και πολιτική ζωή της πόλης. Εκτελεί χρέη διαιτητού με ανάθεση του Γραφείου Νομομηχανικών Σερών σε θέματα σε σχετικά με την έργα οτοπίας. Το 1933 το πολιτικό κόσμο της χώρας απασχολεί το θέμα του εκλογικού νόμου που αφορά τις ξεχωριστές κοινότητες, όπως παραδείγματος χάρη την Ισραηλίτικη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, και επεκτείνεται και στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Είναι αδιαφυσβήτητα ένα πολιτικό θέμα συνεχών διαλέξεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το Λαϊκό Κόμμα προσπαθεί με τον τεμαχισμό και τη μετάθεση ορισμένων περιφερειών να εξουδετερώσει την επιρροή των ψήφων των προσφυγικών συνοικισμών, οι οποίοι ψήφιζαν τότε σχεδόν μονοκούκι βεντζέλο και ενώθευαν, κατά την άποψη των λαϊκών, το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι φιλελεύθεροι πάλι που αποτελούσαν την περίοδο αυτή την αντιπολίτευση επιθυμούσαν την ανάμειξη των προσφυγικών πληθυσμών με τους γηγενείς, όπου επικρατούσαν κατά κανόνα οι κυβερνητικοί, ώστε να λιωθούν τα αποτελέσματα. Ειδικά για τη Βόρειο Ελλάδα το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Το θέμα είναι μεγάλο και φυσικά δεν ούτε μπορεί να αναλυθεί σήμερα, ούτε είμαι κατάλληλη να το αναλύσω. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι ο τεχνικός κόσμος των Σερών εμπλέκεται στο θέμα και μέσω του Καρδαμίτση, μάλλον ο Καρδαμίτσης είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία να γράψει στον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου, του καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αλλά και γερουσιαστή του κόμματος των Φιλελευθέρων, Νίκο Κιτσίκη. Ο τελευταίος, σε άρθρο του στα χρονικά, επιχειρηματολογεί επί του θέματος, δηλώνοντας ότι ο χωρισμός των συνοικισμών και η δημιουργία αυτοτελών δήμων και κοινοτήτων εκ των προσφυγικών συνοικισμών δεν είναι μόνο πολιτικών, αλλά κατά την αντίληψη του εκπροσώπου του τεχνικού κόσμου εν τη γερουσία, δηλαδή του εαυτού του, κυριότατα πολεοδομικών. Αντίθετα προς τη δικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο των Σερών τονίζει ότι δεν πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο να αναμειχθεί σε ένα ζήτημα στο οποίο έχει δοθεί έντονη πολιτική χρειά. Και για το λόγο αυτό διαμαρτύρεται εντόνως. Κυρία Καρδαμίτση, έχετε κλείσει το χρόνο των 20 λεπτών, αν μπορείτε να... Όσο μπορώ. Εντάξει. Καταλήγει δε η επιστολή με την παράκληση να δημοσιευτεί στα τεχνικά χρονικά, πράγμα που δεν γίνεται, διότι ο Κιτσίκης θεωρεί ότι το θέμα έχει λήξει. Μέχρι εδώ τα στοιχεία που παρέθεσα είναι τεκμηριωμένα. Από εδώ και μπρος τα στοιχεία δεν οδηγούν πάντα από τεκμήρια. Όπως ήδη ανέφερα, ο Καρδαμίτσης και η οικογένειά του εντάχθηκαν γρήγορα στην κοινωνική ζωή των Σερών, οι οποίες τότε είχαν κέντρα διασκεδάσεων κατά τις σημειώσεις του, 6 κινηματογράφους, 2 γυμναστικούς συλλόγους, 6 τοπικές εφημερίδες. Ο πατέρας μου, αν και ο ίδιος δεν είχε αθληθεί ποτέ στη ζωή του, ήταν λάτρης του αθλητισμού. Έτσι δεν καθόλου περίεργο που το 1932 τον συναντάμε πρόεδρο του Ηρακλή να απευθύνει έκκληση στους Σεραίους με την ευκαιρία των εφηβικών αγώνων πρωταθλήματος Σερών να ενισχύσουν τον Ηρακλή στην προσπάθεια που καταβάλει για την ανάπτυξη του σεραϊκού αθλητισμού. Και απευθυνόμενος στους Σεραίους συμπολίτες, τονίζει τη σημασία της αθλητικής διαπαιδαγώγησης της νεολαίας και την υποχρέωση των Ελλήνων να ενισχύσουν τον αθλητισμό. Λέει ότι πριν από μερικά χρόνια, ως το 1932, η πόλη των Σερών είχε κατορθώσει να δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη κίνηση στο αθλητικό πεδίο. 4 ποδοσφαιρικά σωματεία ανθυρά, ακολουθούμενα από μερικά μικρότερα, διεκδικούσαν με ωραίο πείσμα το πρωτάθλημα. Αθλητές αξίας σαν τον Μπεκιάρη και τον Βαρδάκα διαπρέπαν στο πανελλήνιο αθλητικό στερέωμα. Ταυτόχρονα οι ποδηλάτες μας δρέπανε δάφνη, θυμηθείτε την πρωινή ανακοίνωση, σε στίβους μεγαλύτερους από τους σεραϊκούς. Σταδιακά παρατηρεί ότι υπάρχει μια κατάπτωση που καταλήγει σε μια νέκρωση ή καλύτερα να ελπίζουμε νάρκωση.
μιλάει για τα πρόσωπα που ασχολούνται και δεν ξέρω αν έχει νόημα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να τα διαβάσω, παρόλο ότι πέρασα λίγο το χρόνο μου. Έτσι μιλάει ότι η πόλη των Σερών χρωστάει πολλά στον κύριο Μάγνη στην Ομαρχία, στον υπερφύλαθλο κύριο Μπακογιάννη και στον πρόεδρο του φίλου Γυρεού Ορφέα. Τονίζει ότι έχουμε την υποχρέωση να τραβήξουμε από το καφενείο, από το τάβλι και από την πρέφα τους νέους, να τους οδηγήσουμε στο γυμναστήριο για να χαλιβδώσουν τα σώματα και τις ψυχές τους. Και προτρέπει τους επιστήμονες να ενισχύσουν αυτοί πρώτα απ' όλα το σωματείο οικονομικά. Ας κόψουν ένα τμήμα των εξόδων διασκεδάσεών τους, οι κοσμικοί κύκλοι, και ας δώσουν την παρουσία τους στους προσεχείς αθλητικούς αγώνες. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, αυτή είναι η Μακεδονική του 35, ασχολείται με τον προσκοπισμό, ασχολείται με την πρόταση του δεύτερου γυμναστικού συλλόγου Σειρών Ορφέα να συμμετάξει στο Δικαιωτικό Συμβούλιο κλπ. Υπάρχουν στο αρχείο του σειρά φωτογραφιών, από τις οποίες επέλεξα δύο, της δράσης αδελφής του στη φιλοπτώχο αδελφότητα Δεσποινίδων, «Αγάπα των πλησίων σου». Στις φωτογραφίες αυτές δεν γνωρίζω πολλά πρόσωπα. Μπορώ να διακρίνω μόνο την Αντιγόνη και την Όλγα Καραμαλή, την Εμιλία Γούλιου και την θεία μου. Αναφέρονται όμως επίσης τα ονόματα Σταμούλη Νέλη, Μαρλού και Καντά, Χριστίνα Βέλιου, Άννα Προέδρου, Αλίκη Γεωργιάδη και Αριστούλα Παπίτσα, Λέλα Ιωαννίδου και Ρο Παπαχαραζιάνου. Ίσως εσείς να βοηθήσετε την παραπτέρω αναγνώρισή τους. Κυρία Αδάμη, παρακαλούμε. Ναι, ναι, τελειώνω. Κάντε. Αυτό είναι. Ναι. Επίσης υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζω από τις Σέρες, ο μηχανικός Γούλιος και ο σημερινός ορθοπαιδικός Λυσίμαχος Σταυρίδης. Όπως είπα και στην αρχή, ο Καρδαμίτης έμεινε στις Σέρες από τα 19 ως τα 26 του χρόνια. Τότε που οι νέοι είχαν όνειρα, ιδανικά και πάλευαν για το αύριο. Τότε που οι νέοι γράφαν ακόμη και ποίηματα. Ποίηματα ερωτικά, λυρικά, σατυρικά, με πάντα μια μικρή θλίψη όπως ήταν του Σιρμού. Ο πατέρας μου προφανώς δεν αποτελούσε εξαίρεση. Και τελειώνω με μια στροφή από ένα ποίημα του που έχει τίτλο «Ο νη της επαρχίας». Πώς σας λυπάμαι και πονώ, ο νη της επαρχίας. Πονηρεμένες χήμερες με πείσμα κυνηγάμε. Παπέλπιδα παλεύουμε το δρόμο της ανίας και στα στερνά της ζήσης μας δίχως σκοπό περνάμε. Αν ξέρετε κάποιους νιούς από αυτή την επαρχία, δική σας.